που καταχωρήθηκαν μέσα στις εφημερίδες και απασχόλησαν πάρα πολύ την επικαιρότητα και εμάς. Λοιπόν, πώς ζείτε? Ζείτε φυσιολογικά? Ο κόσμος πιστεύει ότι ασχολείστε με νεκρούς, με διαμελισμένους ανθρώπους και ότι, επιτρέψτε μου να πω ότι σας θεωρεί και λίγο διεστραμμένες φυσιογνωμίες. Κύριε Νόνη. Τι να κάνουμε, απολογηθούμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν έχετε. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχετε εσείς από τον είναι κόσμο. Είναι τελείως αντίθετη. Ναι. Η διαμόρφωση της ζωής μας είναι τελείως αντίθετη. Εκτός από την εξοικείωση που έγινε, είναι φυσικό φαινόμενο για όλους. Ναι. Ή θα εξοικειωθείς με τη δουλειά σου, θα την αποδεχθείς, θα την αγαπήσεις. Και να το πω, θα την αγαπήσει εντός εισαγωγικών ή δεν θα την κάνει τη δουλειά σου. Αυτό που λέτε ακούγεται αντιφατικό. Να αγαπήσει τη δουλειά σου είναι, όταν σας είσαι ιατροδικαστή. Βεβαίως. Γιατί η ιατροδικαστή δουλειά είναι έρευνα. Έρευνα. Η λέξη έρευνα νομίζω ότι τα λέει όλα. Και αν δεν αγαπήσει την έρευνα, αυτό που θα σκαλίσει να ψάξει, αν δεν ενδιαφερθεί, η έννοια τη αγάπη είναι το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Φυσικά. Δεν θα μπορέσεις να το βγάλεις σε πέρας με άνεση. Βεβαίως σας μεταφέρω μία απορία και ένα προβληματισμό των ανθρώπων που σας έχουν δει. Συνήθως σας βλέπουν, όπως είπα και στην αρχή, μέσα από ποτρόπες πράξεις, αλλά το έργο σας είναι εξαιρετικά χρήσιμο στη διελεύκανση ή στην αξιολόγηση μιας ποινής. Θα έρθουμε αργότερα σε αυτό. Κύριε Μπούκη, εδώ εσείς. Θα ήθελα να πω κάτι. Ναι. Αυτό που λέει ο Μανώλης ότι αγαπάει κανείς, το βλέπει στον οικοδομείο της Νέας Υόρκης απ' έξω, γράφει. Αυτός είναι ο χώρος όπου ο θάνατος παίρνει χαρά στο να βοηθάει το ζωντανό. Δηλαδή το τι βγαίνει από το θάνατο και που είναι συμπέρασμα και προτάσεις, αν θέλετε, για αυτούς που ζουν. Να πάρετε μια άλλη διάσταση το πώς κινούμαστε. Ξέρετε κάτι, σας ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά σε εκπομπή που δεν δείχνουμε ρεπορτάζ του χώρου στον οποίο ζείτε καθημερινώς, διότι όταν είδαμε το νεκροτομείο και τα εσωτερικά πλάνα, θεωρήσαμε ότι όσοι βλέπουν στο σπίτι τους αυτές τις εικόνες, μάλλον θα περνούσαν εξαιρετικά δυσάρεστα. Δεν ξέρω εσείς που βιώνετε αυτό το χώρο και δεν το δείχνουμε. Και καλά κάναμε. Έχουμε εικόνες, είχαμε εικόνες που ήταν συγκλονιστικές, αλλά δεν δείχνουμε τίποτα. Θα ήταν ίσως να δείχνατε κάτι μεν. Ναι. Που δεν το θέλουμε εμείς. Για να καταλάβουν το τι δύσκολα δουλεύουμε, αυτό είναι το ένα θέμα. Αλλά προτιμούμε να μην το δείξετε, γιατί πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το χώρο και ακόμη περισσότερο θα μυθοποιήσετε το χώρο. Εδώ μας ενδιαφέρει να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι φαινόμαστε, όπως βλέπετε, normal, έτσι, χαμογελαστοί, όσο και αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Όχι, είστε μια χαρά άνθρωποι, το ομολογώ, από κοντά σας γνωρίζω. Με την έννοια του εξής, ειδικά κατά ψέματα, και εγώ στις ομιλίες που κάνω, όπου μιλάω, λέω, μας έχετε φανταστεί, πάνω από ένα πτώμα με ένα μαχαίρι. Τους εξηγώ ότι η πράξη, η καθημερινή του ιατροδικαστή, είναι το 10% ο νεκρός. Το υπόλοιπο έχει να κάνει με ζωντανούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να μου πείτε, σας είχε επηρεάσει ίσως στην αρχή της καριέρας σας, στη διατροφή σας, στο επάγγελμα αυτό, νιώσατε ποτέ δυσάρεστα? Ο κύριος που έχει γελάει. Γελάω, ξέρετε γιατί γελάω. Γιατί όταν ήμουν φοιτητής και πέρασα στον Ηλιάκη, τότε τον καθηγητή ιατροδικαστική, και έτσι ο πατέρας μου ήταν ιατροδικαστής, έλεγα για όνομα του Θεού, πώς μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Και τελικά κατέφυγα σε αυτόν τον χώρο. Που σημαίνει ότι και εγώ είχα ακόμη σαν φοιτητής ερωτηματικά. Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν εκεί πέρα. Κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο κ. Νόνας, εξοικειώνεσαι με τη δουλειά και αλλήμον αν επηρεάζει. Αν δεν εξοικειωθείς, δεν θα μείνεις, σωστό πάντα. Θα... Αλλά αυτό το κομμάτι. Και οι δυο σας, πρέπει να πω ότι κάνετε αυτή τη δουλειά επιτυχώς πάρα πολλά χρόνια. Και έχετε και μεγάλες εμπειρίες. Θα έρθουμε σε λίγο στις εμπειρίες τις δικές σας. Όμως εδώ θέλω να δώσω το λόγο στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Πέτρος ο Καρσιώτης, ο οποίος θέλω να θυμίσει. Καλό βράδυ, Πέτρο. Καλό βράδυ, Νόνα. Λοιπόν, θύμισε σε παρακαλώ πολύ ιστορίες, μεγάλα εγκλήματα που συγκλώνησαν τον κόσμο και τον συγκλώνησαν όχι μόνο για το αποτρόπαιο, Πέτρο, του θέματος, αλλά και για τις διχογνωμίες των ιατροδικαστών, που αυτό θα είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Νανά, νομίζω, από την εταιρεία δολοφόνων. Να πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Και να δούμε, το επιλέγω αυτό για να δούμε πόσο σημαντικές για την εξέλιξη όλων των υποθέσεων είναι οι ανακαλύψεις που γίνονται από τους ιατροδικαστές. Να πούμε την αρνητική πλευρά εδώ, όταν η ιατροδικαστική υπηρεσία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αμέσως στο έργο της για διάφορους λόγους, θα μας εξηγήσουν ήδη οι ιατροδικαστές, πιστεύω, αργότερα, και οδηγεί την αστυνομία σε λάθος συμπεράσματα, και μένουν εγκλήματα ανεξιχνίαστα. Στην εταιρεία δολοφόνων, θύμισε στον κόσμο τι ακριβώς είχε συμβεί. Ήταν η συμμορία του φοβερού και τρομερού Χρήστου Παπαδόπουλου, ο οποίος ήδη έχει καταδικαστεί σε δυσισόβια, ο οποίος από το 1985 έως το 1987
σκότωνε ηλικιωμένα άτομα με έναν τρόπο φοβερό και τρομερό, ο οποίος δεν ανακαλύφθηκε αμέσως από την ιατροδικαστική υπηρεσία στη διάρκεια των νεκροτομιών που γίνονταν στο νεκροτομείο της Αθήνας, με αποτέλεσμα για 2 ολόκληρα χρόνια η δράση του να μένει άγνωστη και όλοι να νομίζουν ότι οι θάνατοι των θυμάτων αυτών, λόγος τους, και οι λόγοι που γινόντουσαν αυτές τις δολοφονίες ήταν για να τους αρπάξει τις περιουσίες και να τις καρποθεί ο ίδιος, έμεναν ως απλή, ως φυσιολογική θάνατη. Πέτρο, να μείνουμε λίγο όσο το δυνατόν μπορούμε πιο σύντομα θυμίζοντας τις ιστορίες, ναι, για να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν όλοι οι καλεσμένοι. Διότι έχουμε και τους επόμενους πρωταγωνιστές ιστοριών που πρέπει να δώσουμε το λόγο. Εταιρεία δολοφόνων, λοιπόν, εταιρεία στην αρχή αστυνομία πίστευε ότι οφείλεται. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και οι συνεργοί του απομόνωναν τα θύματα, τους έφραζαν τη μύτη και το στόμα, τα κρατούσαν για λίγο στην αγκαλιά τους, για λίγα δευτερόλεπτα. Τα θύματα πέθαιναν από ασφυξία. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία η έκθεση που έβγαινε έλεγε ότι ο θάνατος επήλθε από ανακοπή καρδιάς. Δεν άφηνε κανένα ίχνος. Ένα γεγονός που νομίζω είχε κάνει, Πέτρο, σε διακόπτω, τον κύριο Μπούκη να παρέμβει τότε στον τύπο. Κάνοντας τι, κύριε Μπούκη, τότε? Κάπου αισθάνθηκα ότι είχαμε λιθοβοληθεί, σε εισαγωγικά. Και έστειλα μια επιστολή στον τύπο που δημοσιεύτηκε και έλεγα ότι πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η δουλειά που κάνουμε δεν είναι δουλειά γραφείου, ένα και ένα κάνουν δύο. Είναι τόσοι παράμετροι μέσα της δυσκολίας που πολλά μπορεί να ξεφύγουν. Μάλιστα. Στα συγκεκριμένα, εδώ που λέει ο κ. Κασιώτη, μιλάω δηλαδή για την υπόθεση των δολοφόνων, έτσι. Πολλά από τα περιστατικά αυτά ήταν μεγάλα άτομα. Είχε περάσει σε πολλά περιστατικά, είχε περάσει αρκετό χρόνο, οπότε ασφυξία εύκολα δεν διαγνώσκεται. Και είναι άλλες και άλλα θέματα που δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, Πέτρο. Ναι. Συνέχισε με τη δεύτερη ιστορία. Η δεύτερη μεγάλη ιστορία είναι η δολοφονία της οικογένειας Χρυσαφίδη. Εκείνο το ξεκλήρισμα της οικογένειας με τέσσερα άτομα. Ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο παιδιά ηλικίας 16 και 18 χρόνων, τα οποία δολοφόνησε ο μπάτλερ της οικογένειας, ο Ταϊλανδός Τάι, μαζί με την οικογένειά του, τη μητέρα του και τη σύζυγό του. Mm-hmm. Είναι σίγουρα διαπιστωμένα από την ασφάλεια οι δράστες. Εκεί υπήρξε μια διχογνωμία μεταξύ του ιατροδικαστή, του αγαπητού φίλου, κυρίου Φίλιππου Κουτσάφτη, και των αστυνομικών της ασφάλειας, για το πότε ακριβώς έγιναν οι φόνοι. Για όλους τους φόνους υπήρχε μια διαφορά απόψεων μιας ημέρας. Εκεί όμως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για την αστυνομική έρευνα, τη μετέπειτα, και θα μπορούσε να προσδιορίσει κάπως τα πράγματα για το τι έπρεπε να κάνουν οι αστυνομικοί, ήταν για την δολοφονία της γυναίκας του Χρυσαφίδη. Για το χρόνο της μητέρας, δηλαδή, που δολοφονήθηκε η γυναίκα, για να βρει η αστυνομία, ίσως αν υπήρχαν και άλλοι συνεργοί στην υπόθεση ή αν ο Ταϊλανδός δρούσε μόνος του. Εδώ λοιπόν, Πέτρο, εμπλέκεται η δράση του ιατροδικαστή με την έρευνα της αστυνομίας και βλέπουμε πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι. Άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο, κατά τη γνώμη μου, και από την εμπειρία που έχω από που παρακολουθώ τις προανακρίσεις και τις έρευνες της αστυνομίας, αλλά και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο για την εξέλιξη των ερευνών. Και να έρθουμε στο θέμα και να πούμε ότι ο κύριος Φίλιππος Κουτσάφτης, από τα ευρήματα που είχε διαπιστώσει, είπε ότι η δολοφονία της γυναίκας, της μητέρας των παιδιών, είχε γίνει Κυριακή. Η ασφάλεια είχε ήδη πει ότι, από τα στοιχεία που είχε, ότι ο Ταϊλανδός και η σύζυγός του μαζί με τη μητέρα δεν διώκονταν, ήταν άγνωστα τα εγκλήματα ακόμα, είχαν διαφύγει στο εξωτερικό, στη χώρα τους πιθανότατα, από το αεροδρόμιο του Ελληνικού την Παρασκευή. Οπότε δημιουργείται ένα μεγάλο ερωτηματικό, πολύ μεγάλο ερωτηματικό για την ασφάλεια. Αν ακολουθούσε την γνωμάτευση του ιατροδικαστή, έπρεπε να ακολουθήσει, έπρεπε να βρει και άλλους δολοφόνους συνεργούς οι οποίοι είχαν μείνει στην Ελλάδα. Πέτρο, θέλω πριν πάμε για διαφημίσεις να μπει στην τρίτη ιστορία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να καλησπερίσουμε και τον πρωταγωνιστή. Και η τρίτη ιστορία είναι η ιστορία του θανάτου, του τραγικού θανάτου του 16χρονου παλικαριού, του Κώστα Βενιώτη. Έγινε αυτό το περιστατικό τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, έξω από το κέντρο Παλαιά Δελινά, όταν το παιδί έπαιζε με κάποιους φίλους του και ένας φύλακας του κέντρου αυτού το χτύπησε το παιδί στο κεφάλι. Ο ιατροδικαστής, ο πρώτος που έκανε την νεκροτομία και την εξέταση, είπε ότι δεν προήλθε ο θάνατος από το χτύπημα, διέγνωσε κάποια προβλήματα στην καρδιά του παιδιού, στη στεφανιαία αρτηρία, και στη συνέχεια ο άνθρωπος αυτός κατηγορείται για σκοπούμενη σωματική βλάβη. Μάλιστα. Η οικογένειά του και ο ιατροδικαστής κ. Γιαμαρέλος, ο οποίος είχε οριστεί τότε από την οικογένεια, θα ακούσετε σε λίγο και τον κύριο Βενιώτη τον ίδιο. Πέτρο Καρσιώτη, ακριβώς, έχουμε και τον κύριο Βενιώτη, τον πατέρα του παιδιού που
χτυπήθηκε και ελπίζω ότι θα έχουμε και τον κύριο Γιαμαρέλο στην γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ που μας υπενθύμησες αυτές τις τρεις συγκλονιστικές ιστορίες. Να καλησπερίσω τον κύριο Βενιώτη, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιό μας. Κύριε Βενιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ. Γινόμαστε αφορμή να σας θυμίσουμε μία εξαιρετικά τραγική ιστορία που συνέβη στην οικογένειά σας. Θα μας τα πείτε όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.